Ο κυπριακός ελληνισμός τίμησε για ακόμη μια χρονιά με σεμνότητα και ευλάβεια τη μνήμη του Ανδρέα Κάριου, Χρήστου Σαμάρα και Ηλία Παπακυριακού και Φώτη Πίτα, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι στην ιστορική μάχη του Αχυρώνα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958 κατά τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Στο ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο στο Λιοπέτρη την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, ο οποίος εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο. Ο αγώνας για την ελευθερία της πατρίδας μας, που έφτασε στη μεγαλύτερη αγωνιστική του έξαρση στα χρόνια της εποπτείας του 1955-59 και οδήγησε στην ανεξαρτησία του 1960, συνεχίζεται και σήμερα με στόχο την επανένωση του νησιού μας και τον εκκλησμό της τουρκικής κατοχής. Την ίδια ώρα στην Λεμεσό στον Ιερό Ναό Αγία Ζώνης τελείτο το ετήσιο μνημόσυνο του δολοφονηθέντος αγωνιστή της ΕΟΚΑΣ Ανδρέα Παντελίδη και της μητέρας του Ελένης, η οποία πέθανε με τον καημό, να δει την τιμωρία των δολοφόνων του γιου της. Το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου του 1962 ο Ανδρέας Παντελίδης έπεφτε νεκρός από σφαίρες λίγα μόλις βήματα από το τότε δικαστήριο της Λεμεσού. Άγνωστοι έκοψαν το νήμα της ζωής του νεαρού παλικαριού που εντάχθηκε από τους πρώτους στον αγώνα της ΕΟΚΑ για απελευθέρωση της πατρίδας και εκδίωξη των Άγγλων αποικιοκρατών, από τους οποίους μάλιστα υπέστη φρικτά βασανιστήρια μετά την σύλληψή τους στην περιοχή των Πλατρών. 58 χρόνια μετά, συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές τίμησαν την μνήμη του γενναίου μαχητή και της μητέρας του Ελένης, η οποία μέχρι και την τελευταία της πνοή στις 4 Αυγούστου του 1997 αγωνιζόταν για την εξιχνίαση του στιγερού εγκλήματος. Κατά μαύρη σελίδα στα κατάστοιχα της νεαρής τότε Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτήρισε την συγκάλυψη της δολοφονίας του αγωνιστή αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αφού εξήρε την δράση και προσφορά του Ανδρέα Παντελίδη, στάθηκε και στην ανάγκη για συνετή και αποφασιστική συνεργασία με την Ελλάδα για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Πρέπει σημείωσε να κατανοήσουμε ότι ο ελληνισμός μεγαλούργησε όταν απέδειξε σοφροσύνη και μεθοδικότητα. Αυτό κατέληξε είναι το μεγάλο ιστορικό δίδαγμα από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και την τραγική ιστορία του Ανδρέα και της Ελένης Παντελίδη. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην πρωτομή του ήρωα στο περίβολο της εκκλησίας.